εδώ που δουλεύω στο Δήμο, δεν ήταν καθαριότητα. Κατάσταση, δεν πληρωνόμαστε εδώ και 3-4 μήνες είμαστε. Απλήρωτοι, έχουμε 4 παιδιά έχω. Φανταστείτε πώς ζω. Ούτε η νέκα μου δουλεύω και εγώ δεν πληρώνομαι. Πώς θα πάμε. Δεν υπάρχουν χρήματα για να πάμε στη δουλειά. Κάθε μέρα πηγαίνουμε στη δουλειά, ρωτάμε αύριο, μεθαύριο, αύριο, μεθαύριο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πόσο καιρό θα γίνει αυτό. Ήρθαμε εδώ για να ζητήσουμε το λόγο. Περιμέναμε μια πολιτική λύση. Περιμέναμε μια πολιτική λύση, η οποία πού είναι. Δεν ήρθε. Βγαίνει ΠΕΚ και δεν μας πληρώνουν. Γιατί είναι αντισυνταγματικό, λένε οι επίτροποι. Τα μνημόνια που υπογράφουν οι επίτροποι δεν είναι αντισυνταγματικά. Στους ανθρώπους που δουλεύουν στην καθαριότητα ανοίγουν τα μάτια τους. Έλεος δηλαδή. Έξω. Δεν είναι δυνατόν να δουλεύεις και να μην πληρώνεις. Είναι χωρίς χρήματα. Κάθε μέρα στη δουλειά. Στα σκουπίδια, έτσι ακριβώς. Ας βρούνε λύση. Αν είμαστε παράνομοι, ας μας διώξουν. Να πάρουμε τα λεφτά μας και να μας διώξουν. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε. Είναι ομοιρία. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ούτε κομματικό στρατός είμαστε, ούτε τίποτα. Είμαστε άνθρωποι που θέλουμε δουλειά. Και δουλεύουμε, έχουμε οικογένειες. Ούτε χιόνια, ούτε πολιτικά παιχνίδια πάνω μας. Τη δουλειά μας την κάνουμε και πρέπει να πληρωθούμε. Αν δεν τους κάνουμε, ας μας διώξουν νόμιμα να πάρουμε τα δεδουλευμένα μας και να φύγουμε. Ούτε διεκδικήσαμε μονιμότητα, ούτε την παράταση της σύμβασης. Δόθηκε αυτοδίκαια από τον νόμο και από το κράτος. Και δεν μπορούν να τα βρουν. Και άλλοι επίτροποι δεν είμαστε χιόνια κανενός. Σαμουρτζόγλου Δήμητρα, Γενικό Καθηκόντων Καθαριότητας.